Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 16 Απριλίου μαζί σας μέχρι τις 7.30 περίπου με ειδήσεις από την Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο και φυσικά όλη την επικαιρότητα που έχει να κάνει με την πανδημία καθώς σήμερα στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και την Πολιτική Προστασία αναμένονται ανακοινώσεις βάσει της απόφασης της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Η οποία επιτροπή εισηγήθηκε για τα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσουν και την ερχόμενη εβδομάδα, ως έχει δηλαδή με τη μέθοδο του click away. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αποσυμπίεση στις νοσοκομιακές μονάδες της χώρας μας. Ο ΕΟΔΗ σήμερα λοιπόν ανακοινώνει 3.067 νέα κρούσματα και 91 θανάτους. Οι ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι είναι 824. Από τα 3.067 νέα κρούσματα, τα 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, κάνοντας τον συνολικό αριθμό των κρούσματων να φτάνει τις 311.033 κρούσματα. Το 51,3% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 57 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.991 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι, όπως είπαμε, είναι 91. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.330 θάνατοι. Το 95,5% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων ασθενών είναι 68 έτη, το 85,1% με υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω, ενώ η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη και η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο, όπως είπαμε. Στα εμπορικά καταστήματα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων εισηγείται άνοιγμα των καταστημάτων με click away και για την Κοζάνη και, όπως είπαμε, για τη Θεσσαλονίκη να παραμείνει με click away. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία λοιπόν των λοιμοξιολόγων όσον αφορά την κίνηση του Πάσχα. Οι γιορτές που όλοι θέλουν να ανοίξουν τουλάχιστον οι μετακινήσεις από νομό σε νομό απέχουν περίπου 10 μέρες, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να συμφωνούν σε κάτι τέτοιο και οι λοιμοξιολόγοι. Το Πάσχο στο χωριό λοιπόν είναι μία κίνηση στην οποία εκφράζουν αντίθεση οι περισσότεροι ειδικοί. Δεν εισηγούνται την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Παρόλο που η κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυμία της να επιτραπεί το συγκεκριμένο μέτρο, τονίζει σε κάθε τόνο πως αυτό θα συμβεί μόνο αν το εισηγηθούν οι ειδικοί και φυσικά το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η πλειοψηφία των ειδικών στην Επιτροπή τονίζει ότι ακόμη είναι νωρίς βέβαια για να μιλήσουν με στοιχεία για το Πάσχα. Όλα τα θέματα θα τεθούν την επόμενη εβδομάδα και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ημερών για να εξάγουν και ασφαλή συμπεράσματα και να εισηγηθούν αποφάσεις. Ο Μάιος θα είναι ένας μήνας επιστροφής στην κανονικότητα, μπορεί όχι τις δύο ή τρεις πρώτες μέρες του. Στη συνέχεια, ωστόσο, θα ανοίξει η εστίαση, θα ανοίξει ο τουρισμός από τις 14 και μετά. Και άλλωστε έχουμε πει και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό ότι η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα. Το έχει προαναγγείλει πολλές φορές στις δηλώσεις του. Γι' αυτό λοιπόν και οι επιστήμονες εισηγούνται και οι περισσότεροι λένε ότι ας είμαστε επιφυλακτικοί το Πάσχα με περισσότερα περιοριστικά μέτρα, μικρότερη άρση αυτών, προκειμένου από εκεί και πέρα το Μάιο και τον Ιούνιο και το καλοκαίρι να υπάρχουν περιθώρια ανοίγματος δραστηριοτήτων. Επιφυλακτικοί στο να δώσουν απάντηση άλλωστε για το αν μπορεί να υπάρξει έξοδο στα χωριά για το Πάσχα εμφανίστηκαν και η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάχτυλος. Υπάρχει μία σταθεροποίηση, είπε ο Εξαδάχτυλος, αλλά παραμένει ψηλά. Άνθρωποι συνεχίζουν να χάνονται και να βρίσκονται στην εντατική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για το τι θα γίνει. Είναι εκνευριστικό, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα θα έχουμε εικόνα. Για τη χρήση των self-test, ο κύριος Εξαδάχτυλος είπε βέβαια ότι πέρα από τα θετικά στοιχεία που έχουν φέρει, το ερώτημα είναι τι γίνεται με εκείνους που έχουν αρνητικό τεστ. Αν έστω και ελάχιστα σταματήσουν να συμπεριφέρονται προσέχοντας, αν σταματήσουν να συμπεριφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση, να προσέχουν δηλαδή, τότε θα έχουμε διασπορά.
Θεωρώ ότι δεν είμαστε σε θέση να κουβεντιάσουμε για έξοδο Πάσχα, είπε από την πλευρά της η καθηγήτρια, η πνευμονολόγος, η κυρία Γκάγκα. Το άνοιγμα αυτό που γίνεται είναι λογικό και στην εστίαση με περιορισμούς ενδεχομένως να είναι λογικό να γίνει άνοιγμα. Όμως μία μαζική έξοδος για το Πάσχα είναι παρακινδυνευμένη. Σε σχέση τώρα με το μέσο όρο των ανθρώπων που νοσηλεύονται, η κυρία Γκάγκα είπε ότι έχει πέσει ο μέσος όρος της ηλικίας. Μπαίνουν στο νοσοκομείο 40-άριδες, 50-άριδες, ακόμη και 30-άριδες και 20-άριδες. Δεν μένουν συχνά, αλλά μπαίνουν στο νοσοκομείο. Αντίθετα, δεν βλέπουμε πια μεγάλους ανθρώπους που έχουν κάνει το εμβόλιο, ξεκαθάρισε η κυρία Γκάγκα. Και επεσήμανε ότι όταν ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος αυτής της ηλικιακής ομάδας, τότε τα πράγματα θα βελτιωθούν. Πάντως είναι πολύ μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων για να μιλήσει κανείς για άνοιγμα δραστηριοτήτων. Στην ίδια άποψη προσανατολίζονται όλες οι θέσεις των ειδικών, γιατί η εικόνα που έχουμε σήμερα με αυτά τα κρούσματα εκτιμούν οι ίδιοι ότι θα έχει διάρκεια 2 εβδομάδων περίπου. Άρα θεωρούν ότι είναι παρακινδυνευμένο ένα άνοιγμα δραστηριοτήτων, μετακινήσεων κτλ. Για την περίοδο του Πάσχα. Μάλιστα, ο γιατρός ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, είπε ότι θα είναι μία εβδομάδα διαρκείας, εβδομάδα παθών διαρκείας μέχρι το Πάσχα, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Περιμένουμε 100 θανάτους καθημερινά, είπε, και κάθε άνοιγμα είναι κίνδυνος να χειροτερέψει η κατάσταση. Το κράτος χρειάζεται να βάλει εικόνες, επεσήμανε ο κύριος Παυλάκης. Τώρα στις ομάδες των εργαζομένων, στις ομάδες των ελευθέρων επαγγελματιών που πλήττονται, είναι και οι σχολές οδηγών. Είναι μάλιστα μία πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Δεν έχει, σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπροσώπους της, τύχη σοβαρής μέριμνας από την πλευρά της πολιτείας. Γι' αυτό και σήμερα με μία αυτοκίνητο που μπει σε όλους τους δρόμους, από άκρη σε άκρη στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησαν να διατρανώσουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, να κάνουν αισθητό το πρόβλημά τους. Μάλιστα, θέλησαν να πλησιάσουν το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης να επιδώσουν ψήφισμα, να μιλήσουν, αν είναι αυτό δυνατόν, με τον Υπουργό, τον κύριο Καλαφάτη. Δεν τους επετράπη από την τροχέα αυτή η μετακίνηση με την αυτοκινητοπομπή. Κινήθηκαν προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, εικόνες, πλάνα και δηλώσεις από το GR Times. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, 4 μήνες, δεν έχουμε πάρει καθόλου χρήματα, δεν έχουμε πάρει 5η και 6η επιστρεπτέα το 70% του κλάδου, γιατί λόγω της ειδημορφίας που είχαμε από το 18-19 με τις αποχές και χωρίς δική μας υπηρετιότητα, αλλά της προηγούμενης κυβέρνησης με ένα νόμο που ήταν ανεφάρμοστος, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο με κάποια μικροπροβλήματα τζίρου να μην πάρουμε την 5η και την 6η επιστρεπτέα. Έχουμε πάρει δηλαδή από 1.000 ευρώ ο κάθε εκπαιδευτής για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Είμαστε τώρα κλειστοί από τον Οκτώβριο, από τέλη Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουμε εισακουστεί, παρόλα τα έγγραφα που έχουμε στείλει από όλη την Ελλάδα, σωματεία, η ομοσπονδία μας. Δεν έχει ακουστεί η φωνή μας πουθενά, δεν έχουν γίνει κάποια εξαγγελία μέτρων για μας και τις σχολές οδηγών. Κάναμε με τα άλλα δύο σωματεία, το Λευκό Πύργο και τον Μακενό, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση. Η κινητοποίηση αυτή έχει σκοπό να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Το αίτημά μας είναι άμεση ενίσχυση του κλάδου μας. Αυτό λοιπόν τονίζουν μεταξύ άλλων. Στις δηλώσεις αναφέρουν ότι τα ποσά που πήρανε δεν καλύπτουν ούτε καν τις βασικές τους ανάγκες, όχι τη συντήρηση των αναγκών για το επάγγελμά τους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είδαμε πρωτοφανείς εικόνες με επεισόδια μετά την πορεία των φοιτητών. Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έλαβε χώρα, δυστυχώς φτάνοντας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δεν είχε καλές εξελίξεις, ενώ αρχικά δεν σημειώθηκε ούτε ένταση ούτε επεισόδια. Στην περιοχή στο Συντριβάνι, μάλιστα, είδαμε και πρωτοφανείς εικόνες με έναν από τους διαδηλωτές να τραυματίζεται σοβαρά από μολότοφ
και που μάλιστα προκάλεσε εγκάβματα στο ίδιο το πόδι. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και θα δούμε αναλυτικά βέβαια τι σημαίνουν όλα αυτά και τι προεκτάσεις είχε το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να δούμε εικόνες από το χθεσινό συλλαλητήριο και τα επεισόδια. Οι βόμβες Μολότοφ πέφτουν σαν βροχή στην πλατεία Συντριβανίου μπροστά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από βόμβα Μολότοφ. Οι αστυνομικοί καταφέρουν αμέσως να σβήσουν τη φωτιά και καλούν ασθενοφόρο στο σημείο. Ο νεαρός νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο σύμφωνα με την αστυνομία. Ομάδες κουκουλοφόρων πετούν ασταμάτητα βόμβες Μολότοφ και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που παρατάχθηκαν επί της Αγγελάδης και της Εθνικής Αμήνης. Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Από τις βόμβες Μολότοφ που ερήφησαν εκδηλώθηκε φωτιά σε δύο γιοταχή οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα επί της οδού Εγνατίας. Μπροστά στην πύλη εμπορίου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, οι πολίτες τρέχουν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και άτομα που πήγαν για εμβολιασμό. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για περίπου μία ώρα. Κουκουλοφόροι που συμμετείχαν στην πορεία των φοιτητών και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Εθνικής Αμήνης παραμένουν εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα επεισόδια αυτά μαύρωσαν τη σημερινή πορεία των φοιτητών ενάντια στον νόμο Κεραμαίος. Ένταση όμως επικράτησε χθες και στο Γέλεβός μου, εκεί όπου μαθητές πιάστηκαν στα χέρια με μαθητές κυριολεκτικά από νωρίς, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να κάνουν το self-test. Εμπόδισαν άλλους μαθητές να μπουν μέσα στο σχολείο να κάνουν κανονικά μάθημα στις τάξεις. Υπήρξε μία αντίδραση από την πλευρά των μαθητών που ήθελαν να μπουν στο σχολείο και φυσικά στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψη της μητέρας μαθητή που δεν επέτρεψε στο γιο της να κάνει το self-test. Σήμερα στα δικαστήρια εκτελήχθηκε η δεύτερη πράξη της όλης ιστορίας, καθώς υπευλήθη αυτεπάγγελτα μήνυση κατά της μητέρας του νέου, εξερχόμενη από το δικαστικό μέγαρο, βέβαια χειροκροτήθηκε από άλλους γονείς που βρίσκονταν εκεί. Να δούμε το ρεπορτάζ με τις χθεσινές εικόνες, τι ακριβώς συνέβη στο γέλ του Ευόσμου. Εικόνες που προκαλούν θλίψη. Στα χέρια πιάστηκαν οι μαθητές. Έξω από το πρώτο γενικό λύκειο Ευόσμου, οι γονείς δύο μαθητών αρνούνται να υποβληθούν τα παιδιά τους σε self-test. Οι περισσότεροι μαθητές όμως θέλουν να μπουν στις αίθουσες του σχολείου. Χειρίζονται πως έγινε κατάληψη του σχολείου τους, την οποία υποκίνησαν οι γονείς των μαθητών που αντιδρούν στους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για κορονοϊό. Οι μαθητές που ήθελαν να εισέλθουν στο χώρο για να κάνουν μάθημα βρήκαν το κλειδί και άνοιξαν τελικά την πόρτα. Ο
Ορισμένοι από τους γονείς που ευνηδιάστηκαν βλέποντας τις εικόνες κατάληψης το πρωί σε τηλεοπτικές εκπομπές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και άρχισαν να διαμαρτύρονται διότι έχασαν το μάθημα τα παιδιά τους. Απλά βλέπουν από την τηλεόραση ότι υπάρχουν οι γονείς που είναι ενάντια σε αυτό. Μιλάνε στα παιδιά μας χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε στα παιδιά. Okay, Γιώργο, είναι η γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό ήρθαμε αερονάρο. Δεν κατάλαβα. Ειδοποίησαν κανέναν ότι θα κάνουν κατάληψη. Ναι. Ήρθαν εδώ αυτοβούλος. Τι είναι αυτά. Η ατμόσφαιρα εκτονώθηκε και αποφασίστηκε τελικά να γίνουν μόνο για σήμερα διαδικτυακά τα μαθήματα. Από χθες δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Δύο μαθητές οι οποίοι αρνούνται σύμφωνα με μαρτυρία του διευθυντή να παρουσιάσουν το χαρτί ότι έχει γίνει το self-test ώστε να μπορούν να μπουν με ασφάλεια στο κτίριο. Κατέλαβαν το κτίριο, βάλανε λουκέτα και αλυσίδες και δεν αφήνανε τον κόσμο να μπει μέσα. Για την κατάσταση ενημερώθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Ταξίδης και ο Γιώργος Σταυρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου. Ενημερώθηκαν οι μαθητές ότι το σχολείο θα κάνει τηλεεκπαίδευση. Κάποια στιγμή άνοιξαν οι πόρτες, μπήκανε μέσα άτομα, άλλοι από αυτούς μαθητές, άλλοι εξωσχολικοί. Τελικά αποχώρησαν τα παιδιά και είναι στα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή κάνουμε τους καθηγητές τους τηλεεκπαίδευση. Είναι μειοψηφία αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Μαζί με τον κύριο Ταξίδη είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε κάνει όταν η περιοχή μας μπήκε σε κόκκινο lockdown, ο Δήμαρχος μας όρεσε μια συντονιστική επιτροπή. Έχουμε κάνει πάνω από 20 rap test και συνεχίζουμε 3 φορές την εβδομάδα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μα κανένα πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα το ξεπεράσουμε. Βέβαια, είναι γελίπηση. Είναι ένα μέτρο σωστό. Πρέπει να αφουγκράζεται η κοινωνία μας την πανδημία. Πρέπει να την ξεπεράσουμε και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι. Και εσείς προσωπικά πρέπει να βοηθήσετε και βοηθάτε. Στο σημείο μετέβη και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Κοκονάς. Ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή τα ατομικά αυτά τεστ να μην πέσουν στις πλάτες των γονιών. Αποτελέσματα όλης αυτής της απόφασης είναι και τα σημερινά γεγονότα εδώ στο πρώτο λύκειο Ευόσμου. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια για τους μαθητές στην επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σωστό εργαλείο που είναι τα τεστ και η έγκαιρη διάγνωση για την κατάσταση υγείας των μαθητών θα πρέπει να συνδεδεύεται με μια σειρά από μέτρα για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, όπως λιγότερους μαθητές ανά τάξη, περισσότερο προσωπικό στην καθαριότητα. Σε σχέση με το σημερινό περιστατικό, θεωρούμε ότι οι γονείς πρέπει οργανωμένα να βλέπουν συνολικά τα προβλήματα στο σχολείο και έχει να τα εντοπίζουν μόνο στο μοριακό τεστ ή στην μάσκα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόψης, ο οποίος είχε επικοινωνία με τη διεύθυνση σχολικής μονάδας, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι αύριο το σχολείο θα λειτουργήσει. Τώρα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά από πλευράς κρουσμάτων. 425 είναι από το σύνολο των 3.067 που κατέγραψε ο ΔΥ και ανακοίνωσε για σήμερα. Τα 425 στην Θεσσαλονίκη και 178 στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα 20 στην Ιμαθία, 35 στο Κιλκής, 50 κρούσματα καταγράφονται στην Πέλα, 19 στην Πιερία, 37 στις Σέρες και 17 στη Χαλκιδική. Στα 1.400 ανέρχονται τα κρούσματα στην Αττική, ενώ στην Κοζάνη 61 και στην Καβάλα 73. 99 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Λάρισα και ένα κρούσμα εντοπίστηκε στο Άγιον Όρος. Κανονικά βέβαια συνεχίζονται τα rapid test σε πάρα πολλές περιοχές που καθημερινά ανακοινώνονται. Εκτός από τα rapid test, όπως έχουμε δει όλη αυτή την εβδομάδα μέσα από τα ρεπορτάζ και τα self test είναι πλέον ένα όπλο στα χέρια όχι μόνο των ειδικών, στα χέρια των απλών πολιτών προκειμένου να έχουν μια διαβεβαίωση έστω και κατά 80% που είναι το test πραγματικά τα στοιχεία του, αληθώς δηλαδή το αποτέλεσμά του. Με αυτή την πρακτική, αρκετοί πολίτες ευελπιστούν, όπως θα δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ, να μπορέσουν να μετακινηθούν προς τα χωριά για να κάνουν Πάσχα. Ήταν μια σκέψη μέχρι τώρα και αυτή, η μετακινήση με self-test. Βέβαια, όπως είπαμε, τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τόσο αρνητικά που δεν προϊονίζουν ούτε καν μετακίνηση με self-test. Να δούμε όμως εμείς το βίντεο για το τι λένε οι πολίτες.
Ο κύριος Γιώργος κατάγεται από χωριό του Δήμου Παιωνίας. Το μεγάλο παράπονο του δεν είναι άλλο από το να κάνει φέτος Πάσχα με συγγενείς και φίλους στο χωριό του. Από το νομό Κυλκίση, το χωριό μου λέγεται Ρίζια Παιωνία. Εάν με αφήσουν θα πάω. Εάν δεν με αφήσουν δεν θα πάω. Η Μπακογιάννη είπε, λέει, δεν με κρατάει κανένας. Εμένα ποιος να με κρατήσει. Και εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου. Να δω κάτι φίλους που έχω χρόνια να πάω και να πιω ένα κρασάκι κι εγώ με πέντε φίλους και να γυρίσω, ας πούμε. Πολλοί είναι αυτοί που αναμένουν να δοθεί το πράσινο φως για να μεταβούν σε εξοχικά και στον τόπο καταγωγής τους. Έχουμε ένα εξοχικό στη Χαλκιδική. Έχω 6 μήνες να πάω, να πούμε. Περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουν να πάμε, να πούμε. Καλά είναι να ανοίξουν να πάμε. Έχουμε σκάσει όλοι εδώ πέρα. Περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουν. Μακάρι να ανοίξουν, να πάμε. 8 μήνες με έχει κλείσει εδώ μέσα. Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου. Το χωριό περιμένει. Εμείς τι κάνουμε, δεν ξέρω. Που δεν, μια απόφαση δεν μπορεί να πάρουν. Βγαίνει ο ένας, λέει έτσι, βγαίνει ο άλλος, λέει έτσι. Πρέπει να πάμε, ναι, και να προσέχουμε κιόλας. Και εμείς δεν θα πάμε 50 άτομα. Οικογενειακά θα είναι. Εδώ αν είμαστε χειρότερα θα είναι. Ακόμη και αν χρειάζεται να κάνουν self-test, δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Πάσχα στο χωριό τους. Οι περισσότεροι αναμένουν την απόφαση που θα πάρθει από την κυβέρνηση και τους ειδικούς. Μακάρι να κάνουν self-test και να μπορεί ο άλλος να πάει στους δικούς του. Άλλοι έχουν να δουν ένα χρόνο τους δικούς τους. Γιατί, για ποιο λόγο. Τη στιγμή που εμπιστεύονται τα self-test, πώς θα λένε να κάνουν. Τον καθέναν και να μπορεί να κυκλοφορήσει και άνετα και αυτά. Και να προσέχει συγχρόνως. Εντάξει. Άμα πρέπει να το κάνουμε και αυτό, θα το κάνουμε και αυτό για να πάμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πρέπει. Άμα χρειάζεται να κάνουμε και το self, θα το κάνουμε και αυτό. Σε καλά, ο Κεσένα. Να σε κάνω καλό κοντοσούβλι, καλή σούβλα, καλό κοκορέτσι, να αρχίσει να φας. Άμα δεν ανοίξουν, θα πάμε. Άμα δεν ανοίξουν, θα κάνουμε αντάρτικο. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπακούμε σε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό το ότι θα πρέπει καλύτερα να, να είμαστε προσεκτικοί για να είμαστε καλύτερα μετά. Έτσι πιστεύω. Άρα δεν χρειάζεται να συζητάμε για μετακινήσεις στο χωριό. Συγγνώμη, να άκουσα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτή την περίοδο για μετακινήσεις στο χωριό. Δεν είμαι και κατά αυτού. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι είναι προτιμότερο να προσέχουμε. Να προσέχουμε και να προσέχουμε γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν προσέχει. Και βέβαια, παιδιά, δεν πρέπει να πάμε στο χωριό. Φτάνει τόσο. Φυλακτείτε εσείς οι νέοι για να πάμε κι εμείς. Προϋπόθεση για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση είναι να υπάρξει πτώση και σταθεροποίηση των επιδημιολογικών δεδομένων, ενώ ενδέχεται να αξιοποιηθεί και το εργαλείο των self-test για μετακίνηση με μεγαλύτερη ασφάλεια τις ημέρες των εορτών. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε να παρακολουθήσουμε την τακτική ενημέρωση Υπουργείου Υγείας και Πολιτική Προστασία για όλα τα νεότερα και φυσικά αν υπάρχουν ανακοινώσεις που επιτρέπουν έστω να μπει ένα φως από το παράθυρο σε αυτό που λέγεται πανδημία. Διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά πίσω.